Θα την κλείσουμε με ζωντανή σύνδεση. Θα πάμε Ιταλία, γιατί και οι Ιταλοί τώρα είναι και πρωταθλητές Ευρώπης. Πήραν το Euro 2020. Αν και διανύουμε 2021, βέβαια, άλλο και αυτό 2020. Λοιπόν, πάμε στην Ιταλία και θα συναντήσουμε την κυρία Άρια Ταμουρίδου. Είναι Ελληνίδα ξεναγός στην Ρώμη. Να συνδεθούμε. Λοιπόν, κυρία Άρια Ταμουρίδου, να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από την όμορφη Ρώμη, τη γιορταστική Ρώμη. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Είμαι στο Καπιτολίνο. Βέβαια. Λοιπόν, θα συνδεθούμε, θα τη δούμε την κυρία Ταμουρίδου. Για να σας δούμε. Βέβαια, επανήλθε. Βεβαίως. Όπου τι επικράτησε χθες εκεί στην περιοχή? Λοιπόν, αυτό που έγινε χθες το βράδυ δεν περιγράφεται. Μιλάμε πανικός, μιλάμε κάτι το οποίο πραγματικά το χρειαζόταν η Ιταλία, το είχε ανάγκη μετά από 50 χρόνια, μισό αιώνα, και πραγματικά η Ιταλία έγινε η στέγη της Ευρώπης. Γι' αυτό έδωσε μεγάλη χαρά στους Ιταλούς, ύστερα από ένα πένθος. Όπως ήδη γνωρίζετε, χάσαμε τη Ραφαέλα Καρά, πραγματικά δάκρυσε όλη η Ιταλία και πραγματικά με τη χαρά της νίκης που η Ιταλία κατάφερε να κερδίσει το πρωτάθλημα, πραγματικά έφερε τη χαρά σε κάθε γωνιά της Ιταλίας. Ακριβώς, από μεγάλες και πόλεις μέχρι και τα μικρά χωριά. Προηγήθηκε και μία περίοδος κρίσης επιδημιολογικής, υγειονομικής, πανδημίας, με χιλιάδες ανθρώπους Ιταλούς οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, και φαντάζομαι η συναισθηματική φόρτιση των Ιταλών ήταν υψηλή και έντονη. Ήταν απερίγραπτη πραγματικά. Οι διασκεδάσεις, τα πανηγύρια, ο πανηγυρισμός, το ξεφάντωμα διάρκησε μέχρι προηγουμένως. Για πείτε μας, πανηγυρισμός, ξεφάντωμα, αλλά σε αυτή την έντονη και την ένταση των όμορφων συναισθημάτων, οι Ιταλοί πρόσεξαν, ξέρετε, έχουμε πανδημία ακόμα, ή ξέφυγαν λίγο και η χαρά τα δικαιολογεί και η επιτυχία τα δικαιολογεί? Μα ξεφύγαμε όλοι μας, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εύχομαι να μην έχουμε επεισόδια, να επανέλθουμε στην καθημερινότητά μας, στους εαυτούς μας, στην καθημερινότητά μας. Για πείτε μας τώρα, επεισόδια. Είστε Ελληνίδα ξεναγός, Έλληνες έχουν έρθει εκεί στην περιοχή, έχουν ταξιδέψει στη Ρώμη? Έχω ήδη ξαναγήσει, ήδη έχω ορισμένα ραντεβού και για αυτό το μήνα, αλλά και για τον επόμενο, τουλάχιστον μέχρι τον Αύγουστο, για Σεπτέμβριο ακόμα δεν γνωρίζουμε. Εντάξει, λίγο δειλά-δειλά επανερχόμαστε στους ρυθμούς. Καινή, είναι άδεια, πολλοί είναι καινοί. Τα μουσεία σιγά-σιγά δεν μπορώ να πω ότι γεμίζουν, αλλά εντάξει, βλέπω ότι υπάρχει αυτή η θέληση της κουλτούρας και εύχομαι να πάνε ακόμα καλύτερα στο μέλλον. Μάλιστα. Οι Ιταλοί θέλουν να ταξιδέψουν? Ήδη ταξιδεύουν οι Ιταλοί, ήδη έχουν προγραμματίσει τα ταξίδια τους για αυτό το καλοκαίρι, ναι, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Μάλιστα. Το κλίμα λοιπόν, το κλίμα καλό, έχουν επανέλθει σε μια κανονικότητα όσο γίνεται βέβαια. Είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά και εμάς σαν επαγγελματίες, αλλά και γενικά τον κόσμο που ασχολείται με τον τουρισμό. Οι πληρότητες σε μουσεία? Είναι τώρα, φυσικά δεν μπορώ να κάνω σύγκριση το τι γινόταν, αυτό ναι, που γινόταν πριν. Καμία σύγκριση απολύτως. Η Ρώμη είναι ακόμη, εξακολουθεί να είναι καινή, δειλά-δειλά ο κόσμος ταξιδεύει, αλλά ευχόμαστε για το μέλλον, τουλάχιστον να γίνει, δεν λέω να επανέλθω όπως ήταν πριν, τουλάχιστον 80% τουλάχιστον. Μάλιστα. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Κυρία Ταμουρίδου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό καλοκαίρι. Καλή σεζόν να ευχηθώ. Σας περιμένω στη Ρώμη, να σας ξαναγήσω. Να είστε καλά, να είστε καλά, τους χαιρετισμούς μας.